Ας συμφωνήσουμε καταρχάς ότι τα ενέργεια μέσα ήταν περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε τα σχετικά στοιχεία και πέραν των μέσων που διαθέτει η χώρα, είτε ιδιόκτητα, είτε μέσα τα οποία είχε ενοικιάσει για την καλοκαιρινή περίοδο, θα ήθελα να προσθέσετε και 20 ακόμα ενέργεια μέσα, 20, από τα πολύ μεγάλα ρωσικά αεροσκάφη Λιούσιν μέχρι μικρά ελικοφόρα, τους λεγόμενους τράκτορες που απεστάλησαν από πάρα πολλές χώρες οι οποίες έσπευσαν να συνδράμουν την Ελλάδα σε αυτήν την μεγάλη οικολογική κρίση. Είχαμε λοιπόν περισσότερα μέσα από κάθε άλλη φορά. Ο κ. Χαρδαλιάς εξήγησε, πιστεύω δίνοντας όλα τα σχετικά στοιχεία, ότι όλα αυτά τα μέσα δεν πετάνε ταυτόχρονα. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Τα μισά πετάνε συνήθως και τα άλλα μισά πρέπει να ανεφοδιάζονται και να περιμένουν αυτά τα οποία πετάνε να επιστρέψουν, ώστε να μην υπάρχει καμία διακοπή στη διαδικασία της εναέριας κατάσβεσης. Και από εκεί και πέρα, τα εναέρια μέσα τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας ήταν σίγουρα αποτελεσματικά και στο πλαίσιο και στο πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας, το οποίο ήδη έχουμε εκπονήσει και έχουμε εγκρίνει σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου πριν την πυρκαγιά, τις πυρκαγιές μάλλον των τελευταίων ημερών, προβλέπεται μια σημαντικότατη ενίσχυση του στόλου μας με απόκτηση καινούριων καναντέρ, με απόκτηση 36 μικρών ελικοφόρων, αυτά οι λεγόμενοι air tractors, οι οποίοι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί στην πρώτη προσβολή. Νοικιάσαμε για πρώτη φορά φέτος τέτοια αεροσκάφη και πιστήκαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε γρήγορη αγορά τους, διότι είναι και σχετικά φτηνά και πολύ αποτελεσματικά στην πρώτη προσβολή. Και βέβαια στην αγορά και ιδιόκτητων πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Μια πολύ μεγάλη επένδυση την οποία πρέπει να κάνουμε στα εναέρια μέσα, διότι τα εναέρια μέσα δεν είναι πανάκια, θέλω να το τονίσω αυτό, αλλά είναι σίγουρα απαραίτητα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά το φαινόμενο αυτών των πυρκαγιών. Οι οποίες πυρκαγιές αυτές, θέλω να το τονίσω, έχουν πια διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις πυρκαγιές του παρελθόντος. Πάντα είχαμε πυρκαγιές, αλλά αυτές οι πυρκαγιές ονομάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία mega fires. Πυρκαγιές δηλαδή μεγάλες και κατά κανόνα ανεξέλεγκτες. Είχαμε στο παρελθόν και στην Ελλάδα mega fire. Η πυρκαγιά της Ηλίας του 7 ήταν μια τέτοια πυρκαγιά. Έκαψε παραπάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα. Ήταν πολύ μεγαλύτερη η καμένη έκταση από ό,τι έκαψαν όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Τώρα όμως δυστυχώς αυτά τα mega fires είναι πιο συνηθισμένα. Και μετά από ένα καύσωνα είναι πολύ πιθανόν να βρεθείς να αντιμετωπίζεις πολλαπλές τέτοιες πυρκαγιές. Κατά συνέπεια, πρέπει να προγραμματίσουμε την πολιτική προστασία και τις δυνάμεις μας να αντιμετωπίζουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Στην απάντηση «Πού είναι τα εναέρια μέσα» στο ερώτημα μάλλον «Πού είναι τα εναέρια μέσα» η απάντηση νομίζω δόθηκε από τον κύριο Χαρδαλιά. Πρώτον, ότι προφανώς ναι, δεν πετούσαν όλα τα εναέρια μέσα στην Εύβοια, διότι είχαμε και άλλες πυρκαγιές και είναι πολύ δύσκολη η απόφαση, ξέρετε, του συντονιστικού που θα στείλει ένα εναέριο μέσο. Πρέπει να λάβει υπόψη το αν κινδυνεύουν σπίτια και περιουσίες, ποια είναι η πορεία της φωτιάς και το σημαντικό τώρα αν μπορεί, αν δεν μπορεί να επιχειρήσει το εναέριο μέσο. Στις τελευταίες 3 μέρες, τουλάχιστον όσο έκαιγε η φωτιά, τις τελευταίες 2 μέρες δεν έχουμε ουσιαστικά προβλήματα στην Εύβοια, η απάντηση ήταν τα εναέρια μέσα ήταν εκεί. Και περιμέναν από πάνω, πετούσαν από πάνω, να βρουν ένα άνοιγμα στον καπνό, να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Όμως δεν μπορούμε να έχουμε δυστυχώς ένα αέριο μέσο για κάθε εστία πυρκαγιάς, για κάθε μέτωπο, ειδικά σε συνθήκες όπως αυτές που αντιμετωπίσαμε τις τελευταίες 10 μέρες.